Έγινε τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου μέσα από το κείμενο το μνημονιακό το οποίο κατατέθηκε ήταν η βέλτιση που θα μπορούσε να γίνει. Θεωρώ ότι ο Ευκλήδης, ο Υπουργός Σταθάκης, ο Γιώργος κάναν ό,τι μπορούσαν στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα ταπεινωτικής συμφωνίας. Δυστυχώς παραμένει απολύτως μη βιώσιμη. Η μία ουσιαστική επιτυχία των περασμένων 6 μηνών ήταν η διεθνοποίηση της υπόθεσης της μη βιωσιμότητας του χρέους μας. Όμως, παρόλο ότι είναι θετικό ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποδέχτηκε πως πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους, η αντιστροφή της ακολουθίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Την αναδιάρθρωση του χρέους, όπως όλοι γνωρίζουμε, την κάνεις έτσι ώστε να χρειαστείς λιγότερα δάνεια, να πετύχεις στη διαπραγμάτευση, αφού έχεις πετύχει την αναδιάρθρωση του χρέους, χαμηλότερο πρωτογενές πλεώνασμα, μικρότερη λιτότητα, και μετά ακολουθούν τα μέτρα τα οποία στόχο έχουν να πετύχουν αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα. Εδώ έχουμε ακριβώς την αντίθετη ακολουθία. Και αυτό δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά για το τι σημαίνει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση στο μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που εκχωρείς το 3,5% από το 2018, δηλαδή ένα χρόνο μετά την ανάκαμψη, σύμφωνα με τις προβλέψεις οι οποίες είναι και επισφαλείς του παρόντος μνημονίου, του νέου μνημονίου, από τη στιγμή που ουσιαστικά δίνεις στην οικονομία μόνο ένα χρόνο πριν πατήσεις πάλι το φρένο με τεράστια δύναμη, νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά αναιρεί οποιασδήποτε επενδύσεις θα γίνουν τώρα. Είναι σαν να λες στους επενδυτές ότι με το που θα κάνεις την επένδυση, τη μεσοπρόθεσμη, αμέσως το κράτος θα αναγκαστεί να αυξήσει ιδιαίτερα τη φορολογία. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι μη βιώσιμη έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ESM μέσα από το στόμα του κυρίου Ρέγκλιν ξεκάθαρα δήλωσε ότι δίχως το IMF δεν πρόκειται να δώσει το τριετές δάνειο. Ουσιαστικά να δώσει τις ανάσες που χρειάζεται η κυβέρνηση για να κυβερνήσει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμμετάσχει, τουλάχιστον στο εγγύς ή μεσοπρόθεσμο μέλλον. Η Bundestag δεν μπορώ να φανταστώ να ακούει τον κύριο Σόιμπλε να συμφωνεί σε ένα τέτοιο δάνειο σαν αυτό το οποίο περιγράφτηκε μετά τη 12η Ιουλίου. Το κείμενο είναι ένα ναρκοπέδιο εφημισμών. Όσοι από εμάς έχουμε ασχοληθεί με μνημονιακά κείμενα, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί από όλες τις παρατάξεις και να γράψουμε και ένα λεξικό τρόικα speak. Για παράδειγμα, επειδή δεν έχω χρόνο και δεν θέλω να σας κουράσω, εκεί που αναφέρεται σε διαγενειακή δικαιοσύνη, εννοεί μειώσεις συντάξεων. Έχω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Θέλω να κλείσω, για να μην σας κουράσω και καταχρηστώ και την καλοσύνη σας να μου δώσετε το λόγο, δύο μείζωνα θέματα που αφορούν τη ρήξη με τη διαπλοκή, το εσωτερικό μέτωπο, που είναι τόσο σημαντικό για τον Πρωθυπουργό. Αλλά μια παρατήρηση και παράκληση, θα έλεγα, προς την κυβέρνηση. Συμφωνώ με τη μείωση των αμυντικών δαπανών και για λόγους ιδεολογικούς, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να απαιτήσει ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό, στο οποίο συμμετέχουν, να απαιτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εγγύηση των συνόρων της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα συστηματικά για δεκαετίες να έχει υψηλότερες αμυντικές δαπάνες από τη Γερμανία και να μην υπάρχει αυτού του είδους η συγκροτημένη αντιμετώπιση του προβλήματος. Και έρχομαι να κλείσω με τα δύο ζητήματα τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά όσο αφορά το εσωτερικό μέτωπο της ρήξης στο οποίο θέλει να επικεντρωθεί η κυβέρνηση. Το πρώτο αφορά το υπερ-ΤΑΙΠΕΔ. Διάβασα πολύ προσεκτικά το μνημόνιο και το διάβασα στο αυθεντικό, στο αγγλικό του βρεσιόν για να μην υπάρχει πρόβλημα στη μετάφραση. Ξεκαθάρα το λέει ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων του προηγούμενου ΤΑΙΠΕΔ έτσι όπως υφίστατο τη 31/12/2014 ξαναέρχεται στο προσκήνιο και ισχύει ακριβώς. Το διάβασα, ας μου πείτε ότι δεν υπάρχει στην ελληνική μετάφραση, νομίζω ότι υπάρχει. Το δεύτερο. Υπάρχει μια κατάταξη, ένα seniority, της χρήσης των εσόδων από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσα από αυτό το νέο ταμείο. Είναι ξεκάθαρο. Τα πρώτα 25 δισεκατομμύρια θα πάνε για την αποπληρωμή του νέου χρέους, το οποίο θα συστορευτεί μέσα από τη διαδικασία ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν θα υπάρξουν
Δεν θα υπάρξει τίποτα που να απομείνει από αυτό. Και 10 να είναι μόνο τα δις που θα δώσουμε στις τράπεζες, αυτό το ταμείο δεν πρόκειται να αποφέρει περισσότερα. Είναι δεδομένο αυτό. Εκτός αν κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε. Να το χρησιμοποιήσουμε ως μια επενδυτική τράπεζα. Να του δώσουμε ένα banking license. Να χρησιμοποιήσουμε collateralization για να υπάρχει μια χρηματοδοτική μορφή. Αλλά αυτό δεν θα μας το επιτρέψει η Τρόικα, η επιτήρηση αυτού του ταμείου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ουσιαστικά θα είναι σαν να έχουμε πουλήσει ένα δημόσιο περιουσιακό στοιχείο, το λιμάνι, τον ΟΣΕ, δεν έχει σημασία. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω κάποια κριτική στην ιδέα της ιδιωτικοποίησης. Μια περιγραφή κάνω. Πουλάς ένα δημόσιο περιουσιακό στοιχείο, παίρνεις τα χρήματα, τα χρησιμοποιείς για να ανακεφαλοποιήσεις την Πειραιώση, την Eurobank. Και επειδή, και αυτό είναι πάλι το Troika Speak, να σας θυμίσω τι λέει σε κάποιο σημείο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που θα πάρει τις μετοχές, που θα λάβει το δημόσιο έχοντας ανακεφαλοποιήσει την τράπεζα, λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση εγγυάται ότι θα ενισχύσει τη διακυβέρνηση του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ. Τι σημαίνει αυτό? Troika Speak σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα έχει έλεγχο πάνω στο ΤΑΦΙ, θα έχει ακόμα λιγότερο έλεγχο στο ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η δυνατότητα να δώσουμε ψήφο στις μετοχές του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ από την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που θα γίνει μετά από την πώληση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων θα παραμείνει στο διηνεκές όνειρο θερινής νυχτός. Και θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο πραγματικά με προβληματίζει, με στεναχωρεί και θέλω να το μοιραστώ με όλους σας και με τους 300 και με τους 299. Ένα μέγιστη σημασίας έργο στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν η προσπάθεια τους ΔΟΕ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την αλγοριθμική αντιπαράθεση των τραπεζικών κινήσεων που ξεκινήσαμε από το Φεβρουάριο-Μάρτιο με τις φορολογικές δηλώσεις. Είναι ο μόνος τρόπος, είναι μια ευκαιρία που έχει το ελληνικό δημόσιο στα 50 χρόνια. Ακριβώς επειδή οι φοροφυγάδες νόμιζαν ότι είχαν τραπεζικό απόρριτο όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα αποδεικνύει ότι δεν έχουν. Για ένα πολύ μικρό τέτοιο χρονικό διάστημα είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να σας πω και θέλω να το καταθέσω ότι στις μέρες που ήμουν στο Υπουργείο, η προσπάθεια αυτής της συνεργασίας τους ΔΟΕ με τη ΓΟΥΓΟΥΔΕ ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην προσπάθεια του ΔΟΕ και του δικού γραμματέα του κ. Δάνη να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Προχώρησε αυτή η διαδικασία με πάρα πολλές πιέσεις που ασκήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διαβάζω όμως ότι στο νέο μνημόνιο δεσμευόμεθα για άμεση νομοθέτηση της μεταφοράς έως το τέλος Οκτωβρίου του 2015 όλων των δυνατοτήτων και όλου του προσωπικού του ΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς και όλους τους ελέγχους του ΔΟΕ από την ψήφιση του νόμου 4321 του 2015. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι μια ευκαιρία η οποία, αν χαθεί επειδή ως ΔΟΕ παραδίδεται ουσιαστικά σε ένα από τα φέουδα της Τρόικας στο ελληνικό κράτος και στο Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ.